Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Καφές Ιθοπολών και Ιδιοκτητών Καφετεριών Ομού Καβάλας μετά από την παράδοση παραλαβή από την απερχόμενη διοίκηση. Στη συνεδρίαση τέθηκαν σε σειρά προτεραιότητας τα θέματα που θα απασχολήσουν την νέα διοίκηση και προγραμματίστηκε συνάντηση με την Δημοτική Αρχή, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Σωματείου, τρία από τα σοβαρότερα θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα και συζητήθηκαν με την Δημοτική Αρχή είναι η μείωση των τελών των κοινοχρήστων χώρων, η εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου για κάθε ζώνη και η αίτηση διεύρυνσης αύξησης των δόσεων για την αποπληρωμή των κοινόχρηστων χώρων. Παραθέσαμε τρία θέματα τα οποία μπορώ να πω ότι είναι οικονομικού χαρακτήρα. Ετηθήκαμε μείωση των τελών των κοινοχρήστων χώρων. Σε δεύτερη φάση ζητήσαμε να εφαρμοστεί για κάθε ζώνη ενιαίο τιμολόγιο, γιατί όπως γνωρίζετε υπήρχε ένα συγκεκριμένο τίμημα για τα πρώτα 10 μέτρα και από τα 10 μέτρα και πάνω ανέβαινε αυτό, οπότε ζητήσαμε ενιαίο τιμολόγιο. Επίσης ετηθήκαμε διεύρυνση αύξηση των δόσεων για την αποπληρωμή πάντα των κοινοχρήστων χώρων. Και επίσης αν υπάρχει δυνατότητα μίας έκπτωσης για την εφάπαξ καταβολή της συγκεκριμένης υποχρέωσης. Η Δήμαρχος Καβάλας άκουσε τα προβλήματα του Σωματείου και τους εξέφρασε τη συμπαράστασή της. Μιλήσαμε σε ένα εξαιρετικό πνεύμα. Η επίσκεψη δεν ήταν μόνο εθιμοτιμική. Μπήκε και το πρώτο θέμα, το οποίο πρώτη φορά τα ακούσαμε από την καινούργια διοίκηση του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μιλάμε για τη μείωση της τιμής των τραπεζοκαθισμάτων και των αδειών κοινοχρήστου χώρου μέσα στους πεζοδρόμους και έξω από αυτούς, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Δημοτική Αρχή αυτά τα βλέπει με συμπάθεια, είναι πρόθυμη να βοηθήσει. Φτάνει και οι επαγγελματίες βέβαια να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, γιατί ο καινούριος νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός. Με τον καινούριο νόμο, όποιος δεν είναι εντάξει στα χαρτιά του, πρέπει ο Δήμος Καβάλας σε μία εβδομάδα να κάνει κατάσχεση τα τραπεζοκαθίσματα, δηλαδή την περιουσία με την οποία βγάζουν το ψωμί τους. Δεν θέλω να το κάνω.